Δυστυχώς. Να πάω εγώ τώρα στη Βασιλική, γιατί να πούμε ότι ο πατέρας της Βασιλικής, ο Φάνης, ήταν για 40 χρόνια φίλη και συνεργάτης με τον Κωνσταντίνο Κινίδη. Οπότε θα είναι μεγάλη η χαρά σας, φαντάζομαι. Μεγάλη τιμή. Mm-hmm. Και θέλω να μας πείτε και τι είναι αυτό που θαυμάζετε στη ζωγραφική. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Αρβανίτη για την παρουσία του εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ενθυμίω μου την παρουσία του κύριο Κινίδη. Είναι πάρα πολύ λογικό που θαυμάζω τον Κινίδη, αλλά θα αναφερθώ μόνο σε τρεις και στις τρεις. Ο πρώτος και ίσως ο κυριότερος είναι η διδοτική αγάπη που έχει δείξει στη γυναίκα του και συγκινούμε που το λέω τόσα χρόνια. Νομίζω ότι η ζωγραφική του είναι ένα ύμνος στη συμπίωση και έχει τρομερή τρυφερότητα στα περισσότερα έργα του που αναφέρονται στη γυναίκα του, την κυρία Μέπη Μπορών, που ήταν και η ίδια εικαστικός. Δεύτερος λόγος που τον θαυμάζω είναι όλη η αναφορά που είχε τα έργα του σε όλα τα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα που αφορούσαν την Ελλάδα αυτά τα χρόνια. Και τρίτος λόγος, θα αναφερθώ στο τώρα, είναι η δύναμη που έχει ακόμα να ζωγραφίζει, η δύναμη στο πινέλο του, η δύναμη να είναι ενεργός και να τον έχουμε εδώ κοντά μας να παρουσιάζει τέτοια εικαστικά δρόμενα και να τα απολαμβάνει ο κόσμος. Εύχομαι ο κόσμος να απολαύσει την έκθεση και να έρθει να δει και να συγκινηθεί και αυτός όπως συγκινούμαστε εμείς με τα έργα. Και καλή, ε! Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αρβανίτη. Και είναι μέχρι το Σάββατο, το Δεκεμβρίου η έκθεση. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ.